Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Απαραίτητο συστατικό για την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας είναι ένα διπλό σοκ αξιοπιστίας και επενδύσεων που θα σπρώξει την κατάσταση προς τα εμπρός. Αυτό υποστηρίζει μιλώντας στο insider.gr ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Μιχάλης Μασουράκης. Ο κ. Μασουράκης τονίζει ότι πρώτο ζήτημα στην ατζέντα του ΣΕΠ είναι η μείωση της υπερφορολόγησης, η οποία στραγγαλίζει την οικονομία, ενώ διαφωνεί κάθετα με την άποψη πως η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσω της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Ανακούφιση στην Ευρώπη προκαλεί νίκη του Πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε στις εκλογές της Ολλανδίας, αφού το αντιμεταναστευτικό αντιευρωπαϊκό κόμμα του Γκέρτ Βίλντερς έμεινε στη δεύτερη θέση και μάλιστα με διαφορά. Με το 81% των ψηφοφόρων να προσέρχονται στις κάλπες, η συμμετοχή ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων σε μια εκλογική διαμάχη που αποτέλεσε δοκιμασία για το αν οι Ολλανδοί θέλουν να θέσουν τέλος στον φιλελευθερισμό και να επιλέξουν ένα εθνικιστικό αντιμεταναστευτικό μονοπάτι. Μόνο πέρσι, κάτοικοι της Ιαπωνικής πρωτεύουσας παρέδωσαν στο τμήμα πολεσθέντων της αστυνομίας του Τόκιο 3,67 δισεκατομμύρια γιέν, δηλαδή 32 εκατομμύρια δολάρια. Στο Τόκιο, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να κρατάει κάποιος μία θέση σε μία καφετέρια, αφήνοντας στο τραπέζι το ολοκένουργιο smartphone του, μέχρι να δώσει παραγγελία στο ταμείο. Αδιανόητο για μας, εκεί βέβαια δεν θα το πάρει κανείς. Και η εξήγηση βρίσκεται στον πολιτισμό και την διαπαιδαγώγηση των Ιαπώνων. Στα σχολεία τους γίνονται μαθήματα ηθικής και τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ νωρίς να μπαίνουν στη θέση εκείνου που έχασε χρήματα ή κάτι άλλο δικό του. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο εκεί μέσα 638,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,95%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.